Έχω κοντά μου τον ταμεία της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, τον Ιωάννη Καντά, και ο οποίος είναι και πρόεδρος, νομίζω, του Συνδέσμου και της Βιωτίας, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι 10 χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Βιωτίας και 7 χρόνια ταμείας η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου. Ένα σχόλιο για την σημερινή συνέλευση. Είστε ικανοποιημένοι από την προσέλευση και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν? Θεωρώ ότι ήταν πάνω απ' όλα καθήκον όλων των συνδέσμων να ήταν εδώ και να ψηφίσουν το νέο καταστατικό, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να είμαστε μέλος της ΕΠΟ και έτσι να μπορούμε να έχουμε λόγο μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πολλοί σύνδεσμοι ήταν αυτοί που ήρθαν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε μια γενική συνέλευση σε πολύ καλό κλίμα. Στο τέλος θα αλλάξαμε και απόψεις και θεωρώ ότι η εργασία της Γενικής Συνέλευσης στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Άρα τι να περιμένουμε στην συνέχεια? Εντάξει, και στις επόμενες κινήσεις του Μέλη Γαλλό για τις Ενώσεις. Οι επόμενες κινήσεις θα είναι να κατευθεί το καταστατικό, να εγκληθεί, να προσπαθήσουμε να γίνουμε μέλη στην ΕΠΟ. Όπως είπα και αρχικά, να έχουμε λόγο ως προπονητές. Τέλος, για το ποδόσφαιρο της Βιωτίας, θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Εντάξει, θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτή η στιγμή αυτό που θα θέλαμε. Όχι μόνο στη Βιωτία, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει οι παράγοντες να δώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στους προπονητές, να επενδύσουν πάνω σε αυτούς. Και μόνο έτσι πιστεύω θα είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο στο μέλλον.